Με κύλο έτοιμα τη μεταφορά τους από τις σκηνές τους οικισμούς και την καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσής τους στον καταβλισμό, πορεία διαμαρτυρίας στην πόλη των Σερών και συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας έκαναν οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην ανοιχτή δομή στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΕΓΕ. Περίπου 150 άτομα, στην πλειοψηφία τους παιδιά και έφηβοι, με πλακάτ και πανό διαμαρτυρία στα χέρια, ζήτησαν την άμεση μεταφορά τους στους οικισμούς λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων εν ώψη του χειμώνα. Αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, παρουσία και του διοικητή του 10ου Συντάγματος Πεζικού, συνταγματάρχη Ιωάννη Γκουτζουρέλα. Στο πλευρό των προσφύγων, αν και αναρμόδιος για την επίλυση των αιτημάτων τους, εμφανίστηκε ο κύριος Μωυσιάδης. Έχουν απόλυτο δίκιο, δήλωσε μεταξύ άλλων, και δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει προσωπικά ο ίδιος με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, προκειμένου να του εκθέσει την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο προσφύγων. Θα το κάνω, αν και έχουν δείξει ότι δεν μας λογαριάζουν. Έσπευσε να συμπληρώσει δεικτικά, υπογραμμίζοντας την ανύπαρκτη σχέση και μηδενική επικοινωνία που υπάρχει με τη συντονίστρια του Κέντρου Προσφύγων Σερών. Τις πρώτες ημέρες που πήγα, μόνο που δεν με έδιωξαν, είπε χαρακτηριστικά. Η κινητοποίηση των προσφύγων αυτή αποτελεί τη δεύτερη μέσα σε ένα διάστημα λίγο ημερών, διεκδικώντας την επίλυση των ίδιων αιτημάτων. Είναι το σωστό μέρος και ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι προς το παρόν. Ότι δεν μπορούν, ότι στέλνουν το μήνυμα ότι χρειάζεται οποιοδήποτε να τους βοηθήσει, γιατί δεν μπορούν να ζουν άλλο στις σκηνές. Αν δεν μπορείς, αν δεν ζήσεις εκεί πέρα, δεν μπορείς να καταλάβεις την κατάσταση που ζουν. Ζήτησαν οι άνθρωποι κάτι που είναι λογικότατο και θα έλεγα ότι θα έπρεπε ήδη να έχει τακτοποιηθεί. Να είναι σε σπιτάκια, τα κοντέινερ, τα οποία υποτίθεται ότι σε ένα μήνα θα είχαν τοποθετηθεί. Περάσαν τρεις μήνες και ακόμη δεν έχουν έρθει καν στο σύνολό τους, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει εργολαβία για να προχωρήσει ο εργολάβος να τα συνδέσει με τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, φωτισμού κτλ. Καμία. Διότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Όταν πήγα τις πρώτες μέρες, μόνο που δεν με διώξαν. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι έχουν την ευθύνη, θέλουν να κρατήσουν και την ευθύνη, δεν θέλουν να ανακατευτούμε στα πόδια τους, και από την άλλη μεριά δεν κάνουν τίποτε. Σαφώς έχουν απόλυτα δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται.